τρόμο στο Πεντάγωνο. Η Κίνα εντοπίζει τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ με ρωσικά υποβρύχια της. Το 2015 λοιπόν, Αμερικανοί αξιωματούχοι του Πενταγώνου παραδέχθηκαν δημόσια πως ένα κινέζικο υποβρύχιο είχε εντοπίσει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο στα ύδατα της Ιαπωνίας. Τότε το περιστατικό είχε καταδείξει την αύξηση της έντασης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, ειδικά στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Παράλληλα αποτέλεσε αφορμή για να αναρωτηθούν πολλοί πόσο ασφαλή είναι τα γιγάντια αεροπλανοφόρα του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού έναντι των αθόρυβων υποβρύχιων δολοφόνων της Μόσχας. Πιο συγκεκριμένα, το 2015 ένα κινεζικό ταχύτατο επιθετικό υποβρύχιο της ρωσικής κλάσης Κίλο εντόπισε το καμάρι του αμερικανικού στόλου του αεροπλανοφόρου USS Ronald Reagan. Το συμβάν έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του συγκεκριμένου έτους. Για περίπου μισή ημέρα, το πελώριο σκάφος του Πενταγώνου ήταν κλειδωμένο από το κινεζικό υποβρύχιο. Δεν υπήρξε ένδειξη απειλητικής συμπεριφοράς, όπως επίσης δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μεταξύ των δύο σκαφών, ανέφερε το CNN, προσθέτοντας πως τα αμερικανικά ανθυποβρυχιακά αεροσκάφη παρακολουθούσαν το κινεζικό σκάφος. Αν και το γεγονός ήταν σημαντικό, διότι ήταν η πρώτη φορά που το κινεζικό πολεμικό ναυτικό κλείδωσε ένα τόσο σημαντικό πλοίο της Ουάσιγκτον, ο τότε Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Άστον Κάρτερ προσπάθησε να το υποβαθμίσει. Περίπου 10 χρόνια έχουν περάσει από το περιστατικό και σήμερα τα κινεζικά πολεμικά πλοία σαρώνουν τα ύδατα του Ειρηνικού πιο τακτικά από ποτέ για αμερικανικά ναυτικά στοιχεία. Ο εντοπισμός του USS Ronald Reagan τον Οκτώβριο του 2015 ήταν μόνο μία εισαγωγή για το τι θα ακολουθούσε μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά στην ένθερμη περιοχή του Ινδοειρηνικού. Αμερικανοί στρατιωτικοί ειδικοί προσπαθούν να καθησυχάσουν τα πλήθη, λέγοντας πως μέχρι στιγμής το Πεντάγωνο διατηρεί το πάνω χέρι στην θάλασσα. Τα κινεζικά υποβρύχια όλο και αυξάνονται, ωστόσο ευτυχώς είναι ακόμη αρκετά θορυβώδη. Είναι τουλάχιστον μία γενιά πίσω από εμάς, δήλωσε ένας Αμερικανός ειδικός από το Ινστιτούτο Kissinger. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε αυτή την δήλωση, αλλά πρέπει να τονίσουμε πως η Κίνα βρίσκεται εν μέσω ενός πρωτοφανούς εξοπλιστικού μαραθωνίου με στόχο την άνευ προηγουμένου ενίσχυση των ναυτικών της δυνάμεων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.